40. Δεν άκουσα τι είπες. Ο σπόρος, το αίμα που έχουν τα περιστέρια είναι από το 40. Αυτά που θα μας πετάξεις τώρα, έτσι. Τα είχε ο ξάδερφος σκουλαρίξει στο σπίτι του και τα βγάλαμε εδώ έξω το 90. Ωραία, ακούσατε και τη δήλωση. Αυτά θα πεταχτούν τώρα και θα κλείσουν και το διαγωνισμό. Για να δούμε τι θα δούμε λοιπόν. Τα περιστέρια του 40, τι θα κάνουν. Εδώ βλέπουμε και τις εγκαταστάσεις. Πλάγια, έχουμε έρθει λίγο πλαγίως για να φύγουν μπροστά τα πουλιά. Έτοιμος λοιπόν, ξεκίνα. Αυτά είναι τα πουλιά του σκουλαρίκη. Του 1940. Από εκεί βαστάει το δέντρο, λέει. Ήταν πριν γίνουν οι αχλαδιές πλατιές, όπως είναι τώρα. Ήταν στρογγυλές τότε. Ωραία, πεντακάθαρη είναι η εικόνα μας. Έχει πιάσει και λίγο αεράκι εδώ. Είναι στο μόνο που μπορεί να έχει πιάσει λίγο αεράκι. Και τα σπρώξε πίσω τα πουλιά. Ναι, ναι, και θα κλείσει πολύ ωραία διαγωνισμός. Και άξιζε και τον κόπο, γιατί είναι ρετρό αυτά τα περιστέρια. Στην Κοζάνη λένε θα φτάσουν. Πιάνεσε με την Κοζάνη. Όχι, δεν πιάνεται, λέει. Εντάξει, θα τα βρει. Ωραία φύγανε. Αλλά και ακόμα πάλι τα άσπρα δείχνουν καλύτερα. Νέτα. Ό,τι είναι άσπρο δείχνει. Μπράβο, μπράβο. Τα πουλιά του σκουλαρίκη πάνε πολύ καλά μέχρι στιγμής. Να τα βλέπουμε, βλέπουμε το κοπάδι όλο σε μακρινό πλάνο. Από πάνω ήρθαν και αυτά όμως. Ο αέρας ήταν μαϊμού τελικά. Άπνοια έχει. Εδώ έχουν πέρα τα κυνηγάμε να τα βρούμε και αυτά. Κάτω εκεί είναι, εκεί. Εδώ αυτό το πιάνουμε πιο μεγάλο, γιατί είναι τέρμα ζούμε, αλλά έχει έρθει τελείως από πάνω μας. Άγια ένα καραμπέρι. Σε πλάγια θέση είναι. Α, το τσαπάρι αυτό τώρα είναι τσαπάρι, το βαράει και ο ήλιος. Και δείχνει. Α, ας έφυγε αυτό. Έχουν έρθει τελείως από πάνω. Πάνε γι' αυτό για κάρφωμα. Εδώ βλέπουμε τώρα το τσαπάρι έχει έρθει. Τελείως σαν πεταρούδα φαίνεται. Και σιγά σιγά χάνεται γι' αυτό. Πολύ ψηλά τα πουλιά, φύγανε. Και βλέπουμε άμα κοιτάξετε στο βάθος, τώρα έχουν πάρει τη μηχανή στα χέρια μας, κουνιέται λίγο. Είμαστε έτοιμοι να τα πιάσουμε τώρα πεσό. Τώρα είναι, τα έχουν πιάσει πολύ καλά. Αυτά είναι τα τελευταία που φαίνονται. Τα άλλα είναι βγαλεμένα, είναι σκνήψα. Τα βλέπετε πολύ πιο πάνω από τα άλλα. Και είναι και τσαπάρια και φαίνονται μέσα στη γαλανάδα. Ένα τζινί, καραμπέρι και ένα τσαπάρι. Κάτσε, βλέπουμε και ένα κοπάδι πολύ μέσα για να δω. Τέρμα, τέρμα είναι εδώ, τέρμα ζουν. Τα φωτίζει τώρα ο ήλιος και φαίνονται λίγο εκεί πάνω. Τα πουλιά είναι, να, είναι χαμένα τίποτα, έτσι, μηδέν. Τώρα μπορεί να τα χάσω και... Να, τα βρήκα πάλι, ναι. Να, τα. Είναι τελευταία πεταξιά και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο.
για να κλείσει ωραία ο διαγωνισμός. Η γιορτή εδώ στον Τύρναβο του 2012. Και τώρα ο Κυριάκος ξεκινάει την επιστροφή. Για να δούμε λοιπόν. Έρχονται. Δεν μίλησα καθόλου για να ακούσουμε τη βαζούρα. Ωραίος, μπράβο. Κι άλλο ένα τώρα έρχεται. Αυτό που έρχεται τώρα ήταν πάρα πολύ ψηλά. Να το. Πω το σαξάνι τι έκανε. Σαν τάγκ έκανε. Σαν αεροπλάνο προσγειώνεται. Μπράβο ρε Μαρία, μπράβο ρε. Είναι πολύ ωραίος. Όπως τα φρένα τα πιάσαμε αυτά. Τέλος, ήρθαν όλα! Όλα ήρθαν. Ήταν ένα τρομερό πεσό από τα πεσά που βλέπουμε σπάνια. Όντως. Τα πουλιά του 1940 αξίζανε. Ήταν παλιές βούτες. Να και ο Λευτεράκης. Συμφωνεί και ο Λευτεράκης από το Καλαμάκι. Να τον. Όλοι αυτοί είναι οι λάτρες των παλιών. Να αρχηγώ το Λευτέρη, το Μαργαρίτη. Λευτέρη, σου θύμισε λίγο τον Τζάρα εδώ. Αρκετά, έτσι. Και αυτές εδώ ήταν βούτες του φίλου μας του Σκουλαρέκη. Ήταν και οι τελευταίες μεταξίες που κλείσανε και το, κλείνουν και το διαγωνισμό, τη γιορτή. Ουτζίδικα κι αυτός. Ναι. Να είχε και αυτή η δεκαριστέρα εδώ. Λοιπόν, αυτά τα πουλιά, όπως είπαμε, είναι του 1940 νταμάρι. Έτσι μας λέει εδώ ο φίλος μας. Και εδώ βλέπετε και μια βουτάκλα και αυτό είναι βούτα. Αγρίφανε, άδειασε το κουμάσι. Λοιπόν Κυριάκο, συγχαρητήρια, άμα έχεις να πεις κάτι ακόμα για τα περιστέρια αυτά, είναι όντως παλιά, περιπαλιόντα μάρι φάνηκε έτσι. Αυτά τα περιστέρια κρατάνε, είναι τα παλιά, τα γνήσια παλιά τριναβίτικα. Ναι. Οι Τούρκοι όταν ήρθαν εδώ στην Ελλάδα, στον Τύρναβο, τα βρήκαν τα περιστέρια. Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Τα βρήκαν. Και απλώς τα βρήκαν, τα γουστάραν, έβαζαν ανθρώπους, τα σήκουναν. Και μα βάλανε και εμάς τους Έλληνες και καθάριζαν μετά. Μαστούρωναν με τον αργυλέ. Ναι. Και όταν τα κατέβαζαν, όταν σηκώναν να πάνε και έφυγαν έτσι ωραία και άγρια, έτρωγαν και μπακλαβά. Σιροπιαστό. Για να γουστάρουν δηλαδή. Μπινελίκι. Για να γουστάρουν. Ναι. Και ολοκλήρωναν το γούστο του. Και οι Έλληνες τι κάνανε, καθαρίζανε τα κοτέτσια. Και οι Έλληνες, μπράβο. Σταυλίτες. Αφού ήμασταν υπόδουλοι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, άντε και του χρόνου να υπάρχουν αυτά τα πουλιά να τα βλέπουμε, γιατί είναι πραγματικά είναι μουσιακά περιστέρια, έτσι. Και πρέπει να υπάρχουν πάντα. Λοιπόν. Είναι καθαρά ουτζίτα. Ναι. Λοιπόν, άντε, για χαρά και του χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Yeah.